Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους Μεξικανούς η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τόσο οι κάτοικοι του Μεξικού όσο και οι Μεξικανοί που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες νιώθουν ανασφάλεια για το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Για πολλούς τα χρήματα που βγάζουν οι συγγενείς τους στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος. Αν εξαρτάται μόνο από εμάς, σχεδόν δεν υπάρχουν χρήματα εδώ. Μας λείπουν σχεδόν τα πάντα, δεν υπάρχουν δουλειές. Αυτό που λέω είναι ότι αν στείλουν πίσω τους μετανάστες θα υπάρξει μεγαλύτερη φτώχεια, γιατί εκεί έχουν δουλειές. Μας βοηθούν. Μας στέλνουν χρήματα. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ μεταξύ άλλων είχε αναφέρει ότι θα απαγορεύσει τη μεταφορά χρημάτων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών από τους Μεξικανούς πολίτες, αν το Μεξικό δεν συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει την ανέγερση του τείχους στα σύνορά του. Το 2016 μεταφέρθηκαν με εμβάσματα 27 δισεκατομμύρια δολάρια στο Μεξικό. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγει ένας νόμος που θα μας απαγορεύσει να βρισκόμαστε εδώ και θα πρέπει να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε στις πατρίδες μας, όχι μόνο στο Μεξικό. Υπάρχουν άνθρωποι από το Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και άλλες χώρες. Όλοι είναι σχεδόν στην ίδια κατάσταση, αλλά είναι χειρότερο για τους Μεξικανούς γιατί είναι πολύ περισσότεροι. Την ώρα που οι Μεξικανικές αρχές ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μειώσουν την οικονομική τους εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί Μεξικανοί που βρίσκονται στη Φλόριντα έχουν αρχίσει να στέλνουν περισσότερα χρήματα στην πατρίδα τους.